Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε στο ΙΠΕΝ, τον κύριο Σκυλακάκη και την κυρία Σδούκου και τη ΔΕΗ, όλοι οι δήμαρχοι και οι υπηρεσιακοί από όλων των τηλεθερμάσεων και των τριών τηλεθερμάσεων, στην ουσία βάλαμε τρία θέματα. Τρία είναι τα βασικά θέματα. Είναι η τιμή της τηλεθέρμασης, ποια θα είναι με το φυσικό αέριο, με το ΣΥΘΙΑ δηλαδή, διότι με το σενάριο σήμερα, αυτό που προτείνεται είναι περίπου τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ στα 85 περίπου λεπτά, 80 με 85 λεπτά. Εμείς λοιπόν εκεί ζητήσαμε μία ταρίφα, στην ουσία, που θα μπορεί να μειώσει αυτή την τιμή και πρέπει βέβαια και σε μια βάση ότι αν θέλουμε πραγματικά μια δίκαιη μετάβαση, θα πρέπει όλο αυτό να γίνει σταδιακά. Βλέποντας και τις εξελίξεις. Το δεύτερο, λοιπόν, που κανονικά μάλλον πρώτον μπήκε με την έννοια των χρεών, των τηλεθερμάσεων, το τι γίνεται. Να μην ξεχνάμε ότι το έχουμε πει, η τηλεθέρμαση Κοζάνης, η ΔΕΙΑΚ, δεν έχει πληρώσει το CO2 τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα λοιπόν υπολογίζεται περίπου με τα φετινά γύρω στα 15 εκατομμύρια όλο αυτό. Τι θα γίνει λοιπόν αυτό, διότι αν δεν υπάρξει λύση στο πρόβλημα, δεν θα υφίσταται και ΔΕΙΑΚ και ΔΕΤΥΠ, και διότι όλοι χρωστάνε στο CO2. Ένα CO2 το οποίο το τρώμε εδώ και τώρα μάλιστα που βρήκαν τα δύσκολα για να ανοίξουν το air condition στην Αθήνα, ανοίξαν τις γενικές μονάδες, το οποίο το τρώμε εμείς εδώ. Και πριν, όταν δούλευε για την τηλεθέρμαση, πάλι εμείς το τρώγαμε εδώ, το CO2. Άρα λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι είναι τα χρέη γενικότερα, γιατί υπάρχουν και χρέη και κυρίως προς την πλημμυρίδα με τους ηλεκτρολέβητες. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση συνολικά για τα χρέη των τηλεθερμάσεων, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και την επόμενη μέρα. Και το τρίτο κομμάτι που μπήκε στο τραπέζι είναι η ίδια συμμετοχή, η οποία υπολογίζεται περίπου 21 εκατομμύρια για την διασύνδεση του αγωγού με τη ΣΥΘΙΑ από την ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Μόνο το κομμάτι της ΔΕΙΑΚ, αυτό είναι περίπου η ίδια συμμετοχή, 5,5 εκατομμύρια. Είναι η ίδια συμμετοχή για τους ηλεκτρολέβητες. Είναι από το Αμίντεο κτλ. Αυτό λοιπόν έχει υπολογιστεί περίπου 21 εκατομμύρια. Πρέπει όλα αυτά τα χρήματα, επειδή κάποιοι αποφάσισαν βία και άμεσα να κλείσουν οι μονάδες, πρέπει να βρεθεί η σωστή λύση και δεν μπορούμε να ξαναπληρώσουμε οι δημότες της Κοζάνης για όλο αυτό. Άρα λοιπόν αυτά μπήκαν στο τραπέζι, αυτά συζητάμε. Το θετικό είναι ότι και ο Υπουργός ξεκίνησε με την πρόταση ότι η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση. Αλλά εδώ μπαίνει βέβαια το ερώτημα με ποια τιμή.